Κύριε Δήμαρχε, ήθελα να έχω την ευκαιρία αυτή, το αισθάνομαι σαν υποχρέωση. Ίσως με έχετε ακούσει για το πρόβλημα της εισπραξιμότητας της ΔΕΗ, τον απλήρωτο των λογαριασμών, πόσες φορές έχω αναφερθεί στην Πλώρινα, όπως και στο Διελιμότικο και στο Καρπενήσι, που είναι οι περιοχές που είναι πιο συνεπείς απέναντι στη ΔΕΗ. Γι' αυτό, μέσω ημών, απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια στους κατοίκους της Πλώρινας. Σε αντίθεση με άλλες περιοχές που είναι πλουσιότερες, που τις έχει χτυπήσει πολύ λιγότερο η κρίση, αν όχι καθόλου, ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους απέναντι στην επιχείρηση. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ γι' αυτό. Όπως επίσης και να ευχαριστώ γιατί φιλοξενείτε τις εγκαταστάσεις μας του ΑΕΜ Μελίτης και βέβαια εμείς θα προσπαθήσουμε την πλευρά μας να το αποδώσουμε με κάθε πρόσφορο μέσο και στο μέτρο του δυνατού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε που μας επισκεφτήκατε, διότι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε είναι σημαντικά, τα οποία έχουν σχέση με εσάς. Δυστυχώς όμως είναι προβλήματα τέτοια νερά προβλήματα και οι λύσεις δεν γίνονται άμεσα. Και όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, είτε αλλάζουν οι κυβερνήσεις, είτε αλλάζουν οι πρόεδροι και τα προβλήματα μένουν στη μέση. Διότι πρέπει να σας πω ότι από την εταιρεία συμβουλάτε. Από το 7 μέχρι το 10 συναντηθούν και πάνε σε ένα αξιολογισμό. Κύριε Δήμαρχε, λίγο δυνατότερο αν θέλετε. Θα προσπαθήσω όμως να διαβάσω κάποια πράγματα όπως τα έχω σημειώσει για να μην μακρηγορήσω και πολύ, γιατί θα είμαι πιο σύντομος και πιο περιεκτικός. Όπως θα σας δώσουμε και το επόμενό μας αυτό. Για να το έχετε και για να ικανοποιήσετε όσο το δυνατόν περισσότερα από τα αιτήματά μας. Τα αιτήματά μας δεν είναι αιτήματα απλά. Είναι αιτήματα πολύ σοβαρά. Και θα χαρώ πολύ αν χρειαστεί και να τα συζητήσουμε αναλυτικότερα. Διότι αυτά τα οποία ζητάμε δεν είναι έτσι μας κατέβηκε, δηλαδή κάτι σήμερα ξυπνήσαμε και να ζητήσουμε από τη ΔΕΗ αυτό το πράγμα. Αυτό το οποίο ζητάμε, το ζητάμε μετά από μελέτη και δικαιολογούμε αν χρειαστεί για ποιο λόγο το ζητάμε. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζω. Να σας ευχαριστήσω και εγώ, να σας ευχαριστήσω και έφερα τους συνεργάτες μου εδώ. Να πούμε μερικά γενικά πράγματα σήμερα, μετά να είναι στη διάθεσή σας. Η κυρία Κουρίδου, Γενική Διευθύντρια Αρχείων και είναι και στην περιοχή. Είμαστε με τον Γκάστερ, ο κύριος Καπανάκη, Γενικό Διευθυντής Παραγωγής. Ο κύριος Παπαγεωργίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πιστεύω να το ξέρετε, τέλος διευθυντής του Διοικητικού και δεν είναι μέλος του ΔΕΗ. Ο κύριος Πετσίνης, ο οποίος είναι υπεύθυνος τύπου, και ο κύριος Καρέλης, διευθυντής εκπαίδευσης και υπεύθυνος επικοινωνίας του ΔΕΗ. Το διευθυντής εκπαίδευσης έχει μια σημασία, γιατί ο ΔΕΔΙΕ, που είναι η ιατρική μας, έχει τις σχολές εκεί. Μέχρι πέρυσι ήμουν υπεύθυνος για αυτές τις σχολές. Και έχω να συζητήσουμε. Έχουμε συνεργαστεί με τον Δήμαρχο. Και σε διάφορα θέματα έχουμε συνεργαστεί. Για τις σχολές θα ήθελα να συζητήσω, μα δεν το έχω στο υπόμνημά μου προς καταθέσω. Να σας κάνω εγώ πρόταση. Διότι βλέπαμε ότι δεν είχαν χρησιμοποιηθεί όσο θα έπρεπε οι σχολές. Και μάλιστα κάθε τόσο είχαμε στη σκέψη μας μήπως μας ευηρετήσουν τις σχολές οι ΔΕΗ, αν τις χρησιμοποιεί, και τις χρησιμοποιήσουμε για τις ανάγκες που έχουμε, για κάποια δίκτυα που χρειάζεται στα βασίλια ή κάποιες άλλες σχολές που έχουν για άτομα με μικρές ανάγκες κλπ. Αν όμως έχετε σκοπό ή στόχο να τις χρησιμοποιήσετε καλύτερα από ό,τι μέχρι σήμερα, τότε δεν υπάρχει λόγο να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Θα το αφήσετε δηλαδή εκτός του προβλήματος. Θέλετε να το συζητήσουμε κάποια στιγμή αργότερα, να το συζητήσουμε και τον προγραμματισμό της ΔΕΗ. Λοιπόν, και εδώ σας καλωσορίζω στην φιλόξενη πόλη μας, όπως το Αγρατσάρου, σας καλωσορίζω στην περιοχή του πλούτου αλλά και της φτώχειας. Του πλούτου γιατί η γη μας έχει το σπάνιο προνόμιο να έχει στις πλάκανες της μολύβνη και της φτώχειας γιατί μέχρι σήμερα δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει όσο έπρεπε προς όφελος της περιοχής μας και τον κατοίκον της στο Λιγνίτη. Εισπράξαμε πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που δώσαμε. Ο Δήμος Πλώρινας είναι ένας αθλητικός Δήμος, ο οποίος λόγω της γεωγραφικής του θέσης αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, τόσο κατά τη διάρκεια του χειμώνα, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή, όσο και καθόλου τη διάρκεια του χρόνου λόγω της συντομορφίας της. Στο επόμενο που σας παραθέτω, καταγράφονται τα κυριότερα προβλήματα που υφίστανται στο Δήμο και αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους οι συμπολίτες.
Αυτά έχουν να κάνουν τόσο με τη θέρμανση των κατοίκων, κάτι περίοδο του χειμώνα, και λόγω του ιδιαίτερου κλίματος της περιοχής μας, έχει μεγάλη διάρκεια όσο και με τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να ξέρετε, θα έτσι αν έχετε ενημερωθεί, ότι κάποιες μετρήσεις όταν γίναν από το κέντρο Κοζάνης, μας βγάλανε, ας πούμε, για το 2010, που ασχοληθήκαμε σοβαρότητα εκείνη την περίοδο εποχή, 180 υπερβάσεις. 180 υπερβάσεις σημαίνει ότι 180 μέρες τα όρια των εναέριων ρήπων ήταν πάνω από το επιτρεπτό σε λεκάνη στο ροπίδι αυτό της πλώρας. Το βασικότερο καύσιμο θέρμανση στην περιοχή είναι το πετρέλαιο, το σώσιο του οποίου είναι πολύ σημαντικό. Ένα μέσο νοικοκυριό χρειάζεται περισσότερο από 4 τόνες πετρέλαιο το χρόνο προκειμένου να αισθανθεί. Καθώς ο χειμώνας τυφλώνει, διαρκεί περίπου 8 μήνες. Και συνηθίζουν να λέμε ότι 8 μήνες έχουν χειμώνα και 4 βαρύ χειμώνια. Αυτό ισχύει εδώ. Στην αγκριτική περιοχή της Φλόρινας, το κόστος πνευμάτων ξεπερνάει το 40% και αυτή την οικονομικά δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας αυξάνεται συνεχώς. Σε μια εποχή που όλοι έχουμε κάνει περικοπές και όλοι προσπαθούμε για την επιβίωση, έρχεται η ολιγορία της κεντρικής εξουσίας να χειροτερεύσει τα οπτράγματα. Είναι αδιανόητο η σημερινή εποχή να περνάνε χρόνια και να μην έχει ολοκληρωθεί η δημοκράτηση του ρεχείου της Βέβης, ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο έχουμε στην περιοχή μας. Είχε ξεκινήσει η διαδικασία ανάθεσης, αλλά δυστυχώς σταμάτησε. Λόγω και αυτό, όπως σας προανέφερα, λόγω των αλλαγών που γίνονται στις κυβερνήσεις και των διοικήσεων και των υπουργών γενικότερα. Την ίδια στιγμή, για το αντίστοιχο της Αχλάδας, δόθηκε η απαραίτητη έργα σε μια νύχτα. Δηλαδή, έχουμε ένα ρεχείο της Αχλάδας που έγινε δώρο σε έναν ιδιώτη. Η άδεια υπογράφηκε σε μια νύχτα χωρίς καμία διαδικασία και έχουμε ένα ορυχείο το οποίο θα δώσει δουλειά, θα δώσει μισθό σε κάποιες οικογένειες άνεργες και δεν ανήκει με κανέναν τρόπο. Γίνεται μια ιδιαίτερη διαδικασία, δηλαδή υπάρχουν 2 μέτρα, 2 σταθμά στην περιοχή μας. Αυτό δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε για ποιο λόγο γίνεται. Η λειτουργία του ορυχείου Βέμπης θα δώσει μια ανάσα στις οικογένειες Φλόρινας, αφού θα βιαστούν πολλά άτομα και θα μπορέσουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Χωρίς να περθώ και στο ίδιο όφελος της πολιτείας από τη λειτουργία του. Παράλληλα με το ρηχείο της Βέβης, παραμένει κλειστό και το ρηχείο του Πλουδίου, το οποίο νομίζω είναι σαν μοναδικά σας, είναι πλουδίου. Είναι λειτουργικό και το ρηχείο να μένει κλειστό, κύριε Πρόεδρε, διότι ξέρετε πολύ καλά αυτό το ρηχείο μπορεί να τροποδοτήσει άμεσα την λειτουργία πρόσκοπτα ο ΑΕΣ Μελίτης. Και μάλιστα όχι μόνο ο ΑΕΣ Μελίτης, εάν λειτουργήσουν τα ρηχεία όλα της περιοχής μας, μπορεί να κατασκευαστεί και η δεύτερη μονάδα στην Μελίτη. Και να λειτουργήσει και να είναι και προς όφελος του εταιρείου, ότι από όσα έχουμε ακούσει από τους τεχνικούς σας, από τους ειδικούς σας, ότι το η φθηνότερη μονάδα σε παραγωγή είναι στο ΑΕΣ Μελίτης. Αυτό ακούσαμε ότι στοιχίζει πολύ φθηνότερα η παραγωγή το ίδιο στο ΑΕΣ Μελίτης παρά σε οποιαδήποτε άλλη μονάδα που έχετε στην Ελλάδα. Αυτό είχαμε ακούσει στην αρχή. Στη συνέχεια ακούσαμε ότι όχι, η Μελίτη είναι πιο ακριβή διότι είναι ΔΕΗ. Ενώ στις άλλες μονάδες πληρώνει μόνο για τις όρεξες λιγνίτη, εδώ πληρώνει τους εργολάβους και για την αποκάλυψη, για τα χώματα που μεταφέρουν. Τελικά δεν ξέρω με τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέματα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή, όντως, είναι φτηνή η παραγωγή της ενεργής ενέργειας στην Μελίτη ή δεν είναι. Ως Δήμος διεκδικούμε τις έντες λειτουργίας και εξόρυξης των αρχείων της περιοχής μας, καθώς και την υπαπόδοση των κερδών τους στην τοπική κοινωνία και λέγοντας κέρδη. Δεν νομούμε τίποτα παραπάνω από τα χέρια τα οποία αποκομίζουν η ίδια τη λειτουργία οι ιδιώτες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στα ορυχεία αυτά. Δηλαδή, σας φέρνω για παράδειγμα εδώ το ορυχείο της Αχλάδας. Γιατί δόθηκε σε έναν ιδιώτη. Δηλαδή, δεν το λειτουργεί το ορυχείο ο ίδιος, το επινοικιάζει σε άλλους εργολάβους. Γιατί να μην δοθεί η άδεια λειτουργίας αυτή ενός ορυχείου από τα ορυχεία που είναι εδώ στον Δήμο και ο Δήμος να επινοικιάσει σε εργολάβους όπως κάνει οι ιδιώτες. Δηλαδή, το όφελος που παίρνει ο ιδιώτης που έχει την άδεια θα έχει ο Δήμος και θα το έχει γενικά η τοπική κοινωνία. Δεν το βλέπω εγώ κάτι περίεργο να συμβαίνει, δεν δηλαδή, υπάρχει κάτι περίεργο στο έτοιμά μας αυτό. Όμως, μπορεί να είμαστε πεπισμένοι ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε ένα τέτοιο ρηχείο, αν μας παραχωρηθεί άδεια εκμετάλλευσης και μπορούμε και εμείς με τη σειρά μας να υπογράψουμε συμβάσεις για την εξόρυξη του λιγνίτη με τους ιδιώτες όπως γίνεται σήμερα. Είναι γεγονός πως η εξωτερική δραστηριότητα στην περιοχή μας ξεκίνησε και συνεχίζει ακόμα στις ημέρες μας με έναν στραβό τρόπο. Οι συμφωνίες συμβάσεις, ο μεταλλευτικός κώδικας, κυρίως για τις ιδιωτικές εξωτερικές επιχειρήσεις και λιγότερο για τη ΔΕΗ, είναι γραμμά κενό. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να πάρουν με κάθε τρόπο τον λιγνίτη
και με το λιγότερο κόστος αδιαφορώντας για το περιβάλλον, τους ανθρώπους που ζουν στην περιοχή και τις περιουσίες τους. Δείτε τα κουφάρια στη Βέβη και την Αχλάδα, κρανίου τόπου. Και τι ωφελούνται από αυτή την δραστηριότητα, οι κοινοπρακτικές εταιρείες στο σύνολο των πολιτών της χώρας μας. Αυτοί που ζημιώνονται είναι οι συμπολίτες μας, οι συντηρητές μας που πληρώνουν το ρεύμα στην ίδια τιμή που ζουν σε ένα κατεστραμμένο περιβάλλον και χτίσανε τις συνέπειες από την καταστροφή και τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Η εξορρυκτική δραστηριότητα είναι ένα πολύπλοκο γεγονός που χρειάζεται μεγάλη προσοχή και με θρησκευτική ευλάβεια εφαρμογή των συμβάσεων και της νομοθεσίας. Και εμείς ως φορείς και εκπρόσωποι των συμπολιτών μας πρέπει να διασφαλίσουμε την νομιμότητα. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν ήμασταν αποτελεσματικοί όσο έπρεπε. Τόσο ως δίκτυο όσο και ως δημοσφλόρινας, τονίσαμε κατά επανάληψη ότι θέλουμε ενιαία και δημόσια δίκη. Πιο καθαρά δεν μπορούσε να διατυπωθεί το παλαιικό σχεδόν αίτημα των συμπολιτών μας. Γιατί το μέλλον του τόπου μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το λιγνίτι και πως οι ενεργειακές μονάδες είναι δικές μας και δεν μπορούν να πουληθούν χωρίς την κατάθεσή μας. Οποιαδήποτε μεταβολή στο λειτουργικό και ιδιωτικό καθεστώς πρέπει να έχει το δικό μας ναι. Ως δημοσφλόρινα, σε κάθε ευκαιρία και στις συναντήσεις μας με κυβερνητικούς παράγοντες δηλώνουμε τον κοινωνικό χαρακτήρα της ΔΕΗ και την βούλησή μας να μην πουληθούν οι ενεργειακές μονάδες. Στο διοικητικό μας πλαίσιο ήταν και είναι τα ζητήματα όπως σας παραθέσω τώρα στη συνέχεια. Πρώτον, η κατανομή και το μέλλον του τέλους ανάπτυξης βιομηχανικών περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, ο γνωστός τοπικός πόρος ανάπτυξης όπως το γνωρίζετε. Ήδη πρέπει να το γνωρίζετε και όλος που έχει καθυστερήσει πάρα πολύ η καταγωγή του. Και αυτός ο πόρος είναι απαραίτητος για την περιοχή μας και ειδικά για το Δήμο Φλόρινα, διότι στηριζόμαστε στον τοπικό πόρο αυτό για την κατασκευή της τηλεφώνησης που έχουμε προχωρήσει. Στο ζήτημα του τοπικού πόρου, πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, θεωρούμε εμείς, οι δήμαρχοι, ότι διοικηθήκαμε. Τη διαχείρισή του θα έπρεπε να γίνεται κατά 70% από τους Δήμους και κατά 30% από τις περιφέρειες. Γιατί το λέω αυτό, διότι τα περισσότερα έργα τα οποία γίνονται από το τοπικό πόρο γίνονται στους Δήμους μέσα. Και για να κάνει ένα έργο η περιφέρεια, ζητάει τη συγκατάθεση του Δήμου. Αλλιώς δεν μπορεί να προχωρήσει σε κατασκευή κανένας έργο. Άρα υπάρχει λόγος δηλαδή να δίνει τοπικός πόρος στην περιφέρεια και να έρχεται ο Δήμος να λέει ναι, σου επιτρέπω να κάνεις την τάδε αποχέτηση στον τάδε δρόμο. Μπορεί να δείτε τα απευθείας στους Δήμους. Η αύξηση του ποσοστού του τέλους ανάπτυξης ενώ ήταν 0,4% έγινε 0,5%. Εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ λίγο και επιθυμούμε να φτάσει το ποσοστό του 1,2%. Δηλαδή, όπως ξέρετε, το ανταγωνιστικό τέλος για τις ανεμογεννήτριες είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό του λιγνίτη. Και οι ανεμογεννήτριες δεν δημιουργούν τέτοιους ρήπους όσους ρήπους δημιουργεί η εξόρυξη και η κάψη του λιγνίτη. Η φοβερή τέλος εξόρυξη του λιγνίτη, το γνωστό λιγνητόμισμα, το οποίο, όπως το θεωρούμε εμείς, αυτό δεν απολύεται στους Δήμους. Φυσικά θα μου πείτε ότι είναι ένα θέμα το οποίο άθεσε ο αρμόδιος υπουργός και η κυβέρνηση. Διότι τα ιδιωτικά ορυχεία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας, σας κάνω λίγο μια ανάλυση, πιθανώς και θα το ξέρετε κιόλας, αποδίδουν στο κράτος 6% από τον λιγνίτη το οποίο κάνουν εξόρυξη και μάλιστα και είναι ένα σημαντικό ποσοστό για την περιοχή μας, γιατί θα συναφέρω ότι η Αχλάδα, το αρχείο της Αχλάδας, το διάστημα που έβαζε μικρά ποσά λιγνίτη, που έκανε μια εξόρυξη που δεν ήταν σε αυτά τα επίπεδα που είναι σήμερα με τις εταιρείες που έχουν μπει μέσα, έδινε στο κράτος με το 6% περίπου γύρω στα 3 εκατομμύρια ετησίως. Αυτά τα 3 εκατομμύρια η τοπική κοινωνία δεν παίρνει τίποτα. Ενώ από τα αντίστοιχα λατομεία, το οποίο και γίνεται, που γίνεται εξόρυξη της πέτρας, από εκεί αποδίδεται ένα ποσοστό στην τοπική κοινωνία. Και εμείς διεκδικούμε αυτό το ένα από το ποσοστό το οποίο πρέπει να μας αποδοθεί. Η επαναπόδοση των εκτάσεων των ανενεργών ορυχείων της ΔΕΗ στις τοπικές κοινωνίες για να αποτελέσουν πηγή ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας και της ζωής στις κοινότητές μας. Η κατασκευή της τετέρμανσης στη Φλόρινα και στη Μερίδη προϋποθέτει την κατασκευή της ενεργειακής μονάδας Μερίδη 2, την οποία ο Δήμος απαιτούμε να γίνει από τη ΔΕΗ. Εμείς ήδη θεωρούμε τη ΔΕΗ ότι έχει κοινωνικό πρόσωπο, γι' αυτό ζητούμε η κατασκευή της μονάδας αυτή να γίνει από τη ΔΕΗ, αλλά μας ενδιαφέρει να γίνει άμεσα.
Όχι και ότι δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει η τηλεθέρμανση. Η τηλεθέρμανση μπορεί να λειτουργήσει όπως έχει μελετηθεί της Φλόρινας, ακόμα και με το ρεπιτοστάσιο το οποίο προβλέπεται να κατασκευαστεί για τη θέρμανση. Διότι όταν η μονάδα βγαίνει εκτός λειτουργίας, υπάρχει ένα ρεπιτοστάσιο, ένα σφαίρετος ο οποίος θερμαίνει το νερό με κάψη πετρέλαιο. Φυσικά το κόστος είναι μεγαλύτερο. Γι' αυτό ζητάμε την κατασκευή, αν είναι δυνατόν, της δεύτερης μονάδος, η οποία θα λύσει πολλά προβλήματα στην περιοχή μας. Θα λύσει το θέμα της ενέργειας. Θα υπάρχει εξασφαλισμένη φθηνή ενέργεια για την τηλεθέρμανση και νομίζω και είναι και όφελος προς το κράτος και τη ΔΕΗ εδώ. Ζητάμε από την κυβέρνηση να δημιουργήσει εκείνο το θεσμικό πλαίσιο που θα δίνει τη δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να παίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα της ενέργειας, κάτι που ισχύει σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ ζητούμε και τη δική σας συνδρομή. Προτείναμε στο ΙΠΕΚΑΤ τη δωρεάν παροχή ρεύματος στα οικιακά τιμολόγια της ΔΕΗ του Δήμου μας, με τα ταυτόχρονη μετακίνηση των χρημάτων του τοπικού πόρου σε αυτά. Γιατί το λέμε αυτό, δηλαδή, εμείς δεν το λέμε όπως σας είπα, επειδή έτσι ξυπνήσαμε μια μέρα και ζητήσαμε να έχουμε δωρεάν ρεύμα. Λέγοντας δωρεάν ρεύμα, τι ακριβώς εννοούμε. Όπως υπάρχει ή ας το πω, υπήρχε ειδικό τιμολόγιο του εργαζόμενου της ΔΕΗ που έλεγε μέχρι ένα ποσό κατανάλωση κιλοβατόρων, δηλαδή μέχρι 230, έχει μια πολύ χαμηλή τιμή. Οι απαραίτητες κιλοβατόρες που χρειάζονται δηλαδή για να μπορεί να επιβιώσει μια οικογένεια, να μπορεί να χρησιμοποιήσει πλυντήριο, να μπορεί να θερμανθεί με ένα καλοριφέρ ηλεκτρικό, να μπορεί να περάσει το χειμώνα, ας πούμε. Και από εκεί και πέρα, ό,τι καταναλώσει επιπλέον από αυτό το πλαφόν να πληρώνει με την κανονική τιμή που επιτρέπεται. Αυτό το ζητάμε διότι, όπως σας είπα, αν παρακολουθήσετε τα αποτελέσματα από τις μονάδες οι οποίες έχουν εγκατασταθεί στην Φλόρινα και μετά τους ρήπους, δείτε ότι κατά τους μήνες τους χειμερινούς και κατά όλο τον χρόνο θα παρατηρήσετε υπερβάσεις στην ατμόσφαιρα του νερούμενου σωματιδίου. Δεν θέλω να πω ότι αυτά τα ορμόνα σωματίδια, αυτές οι υπερβάσεις, η ρήπαση που πάει στην ατμόσφαιρα είναι αποκλειστικά και από προέρχεται αποκλειστικά από τη ΔΕΗ. Για ένα μέρος ευθύνεται η ΔΕΗ. Για ένα μέρος ευθύνεται τα ορυχεία από τη σχόλη που σκόρεται. Για ένα μέρος ευθύνεται η Φύρων που έχει τα εργοστάσια δίπλα και η Φύρων. Για ένα άλλο μέρος ευθύνεται η καύση του πετρελαίου που γίνεται για τη θέρμανση των νοικοκυριών. Και ένα άλλο μέρος είναι το οποίο συμπληρώνει το όλο πάζο, η λειτουργία, δηλαδή η κυκλοφορία των οχημάτων. Οπότε εμείς λέμε αυτή τη στιγμή ότι για να μπορέσει μια οικογένεια εδώ να ανταπεξέλθει τους χειμερινούς μήνες και να μπορέσει να επιβιώσει και για να έχουμε μια ατμόσφαιρη καθαρότερη, θα μπορούσαμε να είχαμε ένα τιμολόγιο χαμηλότερο το τιμολόγιο. Και μάλιστα λέμε ότι πώς θα αποκτήσουμε το τιμολόγιο αυτό. Σε ένα πρόεδρο κοστολόγιο που ζητήσαμε από την ΔΕΗ, δηλαδή να μας πει τι κατανάλωση υπάρχει ετησίως στο Δήμο Φλόρινας από τους καταναλωτές της ΔΕΗ. Αν θυμάμαι καλά, γιατί έχω κάνει πάρα πολύ παλιότερα αυτό, μου είχε πει πάει από πόσο έρχεται γύρω στα 6-8 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για να ηλεκτροδοτηθεί ο Δήμος Φλόρινας. Εμείς ως Δήμος δικαιούμαστε ένα μέρος λέμε του τοπικού πόρου, το οποίο τον παίρνουμε τον τοπικό πόρο αυτό. Δικαιούμαστε και επίσης και ένα ποσοστό από την εξόριξη το οποίο δεν μας έχει δώσει το κράτος, το λιγότερο να μην δώσουμε, το λιγότερο μας εξόριξη δείχνει. Ωραία, εμείς λέμε, δεν φέρουμε ούτε την αύξηση, να σας το πω διαφορετικά, την αύξηση του τέλους εξόριξης, ούτε διεκδικούμε τέλος εξόριξης, ούτε θέλουμε το τοπικό πόρο, αρκεί να έχουμε το μειωμένο φωτιμολόγιο να ωφεληθούν όλοι οι κάτοικοι του Δήμου. Και νομίζω δεν είναι κάτι παράλογο ή κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Διότι αν σκεφτούμε ότι παράγεται εδώ ηλεκτρική ενέργεια στην περιοχή μας, ότι φυστάμεθα αυτά τα οποία φυστάμεθα, και δεν έχουμε κανένα όφελος, έχουμε το ίδιο τιμολόγιο που έχει όλη η Ελλάδα.